Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, νομίζω ότι βρισκόμαστε σε ένα σημείο καμπής, διότι η χώρα δεν αλλάζει σελίδα, αλλά αλλάζει κεφάλαιο. Και αυτό νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία για τις πολιτικές δυνάμεις να αναστοχαστούν το τι έχει συμβεί μέχρι στιγμής και να σκεφτούν πώς θα πορευτούν στο μέλλον. Είναι για μας μια υποχρέωση και δυνατότητα να επιταχύνουμε το κυβερνητικό έργο και για τη Νέα Δημοκρατία να μπει επιτέλους σε μια δύσκολη αλλά απαραίτητη νοητική άσκηση για το τι σημαίνει ένα κόμμα της κεντροδεξιάς στην ιστορική συγκυρία που ζούμε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Αυτή είναι η βασική ερώτηση στην οποία πρέπει να κληθεί το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να απαντήσει και θα καλούσα να μην κρατήσουν για τον εαυτό τους τον εύκολο ρόλο αναμασίματος του success story του κυρίου Σαμαρά και της καταστροφή στην οποία υποτίθεται η δική μας διακυβέρνηση έφερε. Διότι αυτό το αφήγημα έχει καταρρεύσει παταγωδώς από τις εξελίξεις. Προσδοκούσατε και προπαγανδίζατε μια καταστροφή η οποία δεν ήρθε. Και τώρα, χωρίς την καταστροφή, τι ακριβώς θα κάνετε, κινδυνεύετε με την επιθετικότητα και την διαρκή σας επανάληψη, την κουραστική υπερκαταστροφής, να θυμίζετε τα συμπαθέστατα χάμστερ τα οποία τρέχουν μέσα σε ένα κύλινδρο χωρίς να μετακινούνται. Και δεν έχουν και τη δυνατότητα να κοιτάξουν έξω για να δουν ότι πραγματικά δεν μετακινούνται. Απλώς τρέχουν και εσείς ζητάτε εκλογές και μιλάτε για καταστροφή. Καταστροφή η οποία κατέστρεψε την δική σας επιτυχία το 2014. Το 2014 που η κυβέρνησή σας ούτε τους στόχους έπιασε, ούτε την αξιολόγηση έκλεισε, άφησε τη χώρα με πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα ρευστότητας, φόρτωσε χωρίς λαϊκή εντολή τον ένφια για παράδειγμα στον ελληνικό λαό και τώρα που έρχεται η πρώτη τυπική και ουσιαστική μείωση του ένφια αρνείται να την υπερψηφίσει. Αυτό ήταν λοιπόν νομίζω το success story και για να το στηρίξετε μπαίνετε σε μια λογική η οποία δεν έχει απολύτως καμία βάση και συγκρίνεται τα οικονομικά αποτελέσματα με τους οικονομικούς στόχους που θέτανε οι θεσμοί και προβλέπανε τα προγράμματα. Διότι αυτή η άσκηση, κύριε, αν ισχύει για τη δική μας διακυβέρνηση, προφανώς ισχύει και για τις δικές σας, οι οποίες ήταν προηγούμενες. Την αντέχετε αυτή την αποτίμηση? Εάν την αντέχετε, θα σας έλεγα να την κοιτάξετε, διότι βγάζει λογαριασμό 40 δις. Είναι ανόητος υπολογισμός όμως. Και είναι όχι μόνο ανόητος υπολογισμός, αλλά στην δική σας περίπτωση υποτιμά και τις συνέπειες των πολιτικών των οποίων επιλέξατε να εφαρμόσετε. Διότι ο λογαριασμός, τα ιστορικά, τα οικονομικά δεδομένα είναι ότι οι επιλογές σας στοιχήσανε στην ελληνική οικονομία και στον ελληνικό λαό το 1 τέταρτο του ΑΕΠ. Αυτή την κατάσταση εμείς έχουμε κληθεί να διορθώσουμε και επειδή κοιτάτε πάρα πολύ συχνά τα στοιχεία της Ελστάτ και βασίζεστε κιόλας για να καταστροφολογήσετε σε κάποια προσωρινά στοιχεία για το ΑΕΠ, θα σας έλεγα να κοιτάξετε και κάποιες διπλάνες στήλες. Να κοιτάξετε τη στήλη των επενδύσεων, οι οποίες αυξήθηκαν μέσα στο 2016 κατά 12%. Να κοιτάξετε τη στήλη των εξαγωγών, οι οποίες επίσης αυξήθηκαν μέσα στο 2016 κατά 10%. Να κοιτάξετε και τη στήλη της απασχόλησης. Και να κοιτάξετε τη στήλη της απασχόλησης με όρους ιστορικούς πλέον. Διότι από το 2010 έχει κυλήσει πάρα πολύ νερό στα βλάκι. Και οι ίδιοι οι πίνακες που δημοσιεύει η Ελστάτ μας λένε ότι η διακυβέρνηση Παπανδρέου στήχησε στην ελληνική οικονομία 500.000 θέσεις εργασίας, η διακυβέρνηση Παπαδήμου καμιά 100.000 και η διακυβέρνηση Σαμαρά 250.000 θέσεις εργασίας. Και με πρωθυπουργό τον Τσίπρα η ελληνική οικονομία έχει κερδίσει 200.000 θέσεις εργασίας. Και η δική μας διακυβέρνηση είναι καταστροφή, ενώ η δική σας ήταν εσωτερία. Νομίζω πραγματικά ότι εάν και εσείς διευκολύνετε τον εαυτό σας και βγάλετε από μπροστά σας τον παραμορφωτικό φακό ορισμένων μέσων ενημέρωσης τα οποία συνεχίζουν το ίδιο βιολί, θα βρεθείτε μπροστά σε μια πραγματικότητα η οποία θα σας εκπλήξει. Και επειδή αρνείστε αυτό να το κάνετε, έχετε πέσει σε παραζάλι, η οποία ακριβώς οφείλεται στο ότι δεν ήρθε η καταστροφή η οποία προσδοκούσατε και τώρα αποτέλεσμα αυτής της παραζάλης είναι ότι δεν ψηφίζετε τα αντίμετρα. Δεν ψηφίζετε τα αντίμετρα, μάλιστα. Όταν ήταν μόνα τους τα μέτρα μας λέγατε υπογράψτε και ότι θα τα ψηφίζατε. Και ξαφνικά άλλαξαν όλα. Πότε άλλαξαν όλα? Όταν καταφέραμε το δημοσιονομικό αποτέλεσμα των παρεμβάσεων να είναι 0, από 2% καθαρό και άνοιξε και το ζήτημα του χρέους.
Άρα τι καταψηφίζετε? Καταψηφίζετε απλώς τα αντίμετρα. Δεν είναι αξιόπιστες οι διαμαρτυρίες σας για τα μέτρα τα επιβαρυντικά. Διότι αυτά τα μέτρα έχετε πραγματικά υποστηρίξει πολλές φορές ότι θα έπρεπε να ψηφιστούν. Αλλά δεν αντέχετε. Δεν αντέχετε να τα ψηφίσετε τα θετικά αντίμετρα, διότι σας ανατριχιάζουν. Σας ανατριχιάζουν για τρεις λόγους. Πρώτον, διότι δεν μπορείτε να φανταστείτε ότι μέσα σε αυτές τις συνθήκες είναι δυνατόν να εφαρμόζονται πολιτικές οι οποίες διευκολύνουν τα φτωχότερα στρώματα της ελληνικής κοινωνίας. Δεύτερον, διότι δεν μπορείτε να παραδεχτείτε ούτε στον εαυτό σας ούτε στους ανθρώπους που σας παρακολουθούν ότι είναι δυνατόν, ας το αφορολόγητο κύριε Βρούτσι μας, κύριε Βρούτσι μας, και το αφορολόγητο και τις συντάξεις. Έχετε φωνάξει, τις γλιτώσαμε, προσλήπη σας. Λοιπόν, μην διακόπτετε, σας παρακαλώ, λοιπόν, σας παρακαλώ κύριε Βρούτσι. Εντάξει. Εντάξει, εμείς είμαστε εναντίον των εργαζομένων. Διαλύσατε το 2012 παρακαλώ, την αγορά εργασίας. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Κύριε Βρούτσι, παρακαλώ. Ωραία, κοιτάξτε να δείτε. Νομίζω ότι δεν έχετε πάρει κανένα μάθημα πραγματικά. Το 2012 διαλύσατε την αγορά εργασίας. Τότε ξεκίνησε το μεγάλο τσουνάμι μετακίνησης ελληνικού πληθυσμού για ανέβρεση εργασίας στο εξωτερικό, που πήγαιναν σωριδών οι επιχειρηματίες και οι εργοδότες και μετατρέπανε τα 8 ώρα σε 4 ώρα και ο κόσμος αναζητούσε την τύχη του αλλού. Και τώρα, ακριβώς επειδή επανέρχονται οι συλλογικές διαπραγματεύσεις και αλλάζει και το μείγμα των προσλήψεων της αυξανόμενης απασχόλησης στην ελληνική οικονομία, εσείς κραυγάζετε. Γιατί κραυγάζετε? Να σας πω γιατί. Διότι στο DNA πλέον της πολιτικής σας έχει περάξει αυτό που λέμε ακροδεξιός νεοφιλελευθερισμός. Δηλαδή ακραίες οικονομικές πολιτικές και μίσος για την αριστερά. Είναι πολύ απλό, δεν μπορείτε να το καταλάβετε. Δεν μπορείτε να καταλάβετε ότι ο κύριος Μητσοτάκης πήρε την ακροδεξιά από την προθήκη του κόμματός σας και την έβαλε στη διοίκηση. Και σας έρνει από τη μύτη να λέτε ακρότητες, να συμπεριφέρεστε έτσι και να συνεχίζετε προχωρώντας ευθεία προς τον τοίχο χωρίς να καταλαβαίνετε τι έχει συμβεί. Και βέβαια, δεν μπορείτε με τίποτα να παραδεχτείτε, να δεχτείτε και να εξηγήσετε και στους ανθρώπους που σας παρακολουθούν, διότι αυτοί βασανίζονται αυτές τις μέρες που ακούν τις τοποθετήσεις σας, τι έχει συμβεί με το χρέος και γιατί συζητάει όλη η οικουμένη τώρα για την αναδιάρθρωσή του. Ενώ εσείς λέγατε ότι θα πρέπει να υπάρχει πιστοποιητικό βιωσιμότητας και ότι ήταν βιώσιμο. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι το αποκορύφωμα του αλλοπρόσαλου είναι η καταψήφιση των αντίμετρων, το οποίο συμπληρώνεται από την κατάθεση άλλων αντίμετρων από τη μεριά σας. Τα οποία δικά σας αντίμετρα θα εφαρμοστούν και τα δικά μας δεν θα εφαρμοστούν. Τα δικά σας αντίμετρα είναι πέτσινα, τα δικά μας αντίμετρα είναι πέτσινα και τα δικά σας μεταξωτά. Τα μεταξωτά αντίμετρα θέλουν και επιδέξια διαπραγμάτευση όμως, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας. Και η επιδέξια διαπραγμάτευση είναι κάτι που δεν έχει περάσει από το μυαλό σας. Και δεν έχει περάσει από το μυαλό σας σε καμία των περιπτώσεων να ξεκινήσει ένας υπουργός οικονομικών να ενημερώνει το Ευρωκοινοβούλιο. Να προτείνει ένας πρωθυπουργός να μπει το Ευρωκοινοβούλιο συμμετέχων στην επίβλεψη και την εφαρμογή του προγράμματος. Δεν έχει περάσει από το μυαλό σας να συγκροτούσατε σύνοδο των χωρών του Νότου. Πέρναγαν αυτά από το μυαλό σας? Δεν πέρναγαν από το μυαλό σας. Δεν είχατε στο μυαλό σας να διαπραγματευτείτε, είχατε απλώς πραγματικά να εφαρμόσετε ό,τι σας σερβίραν εκβιάζοντας τον ελληνικό λαό. Και νομίζω ότι εδώ που είμαστε, ο ελληνικός λαός έχει πλέον μπροστά του δύο πάρα πολύ ξεκάθαρες στρατηγικές από τις οποίες καλείται μακροπρόθεσμα να επιλέξει. Μία είναι ο ακροδεξιός νεοφιλελευθερισμός, είναι το εμφυλιοπολεμικό μίσος για την προοδευτική διακυβέρνηση, το οποίο έχει παντρευτεί με τις πιο ακραίες νεοφιλελεύθερες πολιτικές οι οποίες έχουν εφαρμοστεί ποτέ, και από την άλλη είναι η δίκαιη ανάπτυξη. Η δίκαιη ανάπτυξη με απόλυτη αξιοποίηση των μεγάλων δυνατοτήτων που έχει η χώρα για να ξανακερδίσει τη θέση της διεθνώς, για να αποτελέσει ένα κόμβο εμπορίου, τηλεπικοινωνιών και μεταφορών στο σύγχρονο κόσμο, για να μπορέσει να οικοδομήσει μηχανισμούς στην οικονομία και στη διοίκηση, οι οποίοι θα βεβαιώνουν ότι το παραγόμενο προϊόν μοιράζεται με τρόπο δίκαιο και στους ανθρώπους τους οποίους το οικονομικό αποτέλεσμα αφήνει πίσω. Υπήρξε σήμερα το απόγευμα μια κοινή δήλωση τριών επικεφαλής ευρωπαϊκών κοινοβουλευτικών ομάδων, την οποία το κόμμα στο οποίο εσείς συμμετέχετε δεν την υπέγραψε.
Η Σκά Κέλλερ, ο κύριος Λάμπερτς από τους Πράσινους, η Γκάπη Τσίμερ και ο Τζιάννη Πιτέλα, η Γκάπη Τσίμερ από την αριστερά και ο Τζιάννη Πιτέλα από τους Σοσιαλιστές. Και καλούνε σε λύση για το θέμα του χρέους. Τοποθετηθείτε έστω σε αυτό. Αυτή την έκκληση σας κάνουμε. Τοποθετηθείτε, στηρίξτε την εθνική προσπάθεια στη μάχη που δίνουμε για το χρέος. Ψηφίστε τα αντίμετρα, μπας και σώσετε την ψυχή σας. Έστω την τροπολογία για τη φορολόγηση της βουλευτικής αποζημίωσης. Κάτι. Μπράβο. Ωραία. Λοιπόν, αλλά δείξτε, αξιοποιήστε λοιπόν αυτή την ευκαιρία για να δείξετε ότι έχετε στην τουλάπα σας έστω μια παλιά και ξεφτισμένη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας και φορέστε τη έστω και μια φορά επιτέλους. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει η Διαμάντου Μανολάκου από την Κομμουνιστική.